κοντά μου με ένα δυνατό χειροκρότημα. Όπως σας είπα και πριν από λίγο, αγαπημένα μου παιδιά, έχετε τεθεί στην κρίση της Κριτικής Επιτροπής. Εδώ λοιπόν τελειώνει ο ρόλος των τηλεθεατών και αρχίζει ο ρόλος της Επιτροπής. Κάθε ένας από τους κριτές θα επιλέξει έναν από εσάς, μία από εσάς. Και εσείς θα αποτελέσετε τη δεκάδα για να συνεχίσετε. Να δώσω το λόγο στην Έλλη. Έλλη μου. Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία απόψε. Ήσταν πολύ καλή. Αλλά μόνο τρεις θα παραμείνουν, όπως είπε και η Ρούλα. Εγώ λοιπόν θα πω το πρώτο όνομα. Και αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Φρατζής. Και ο Κώστας Καπετανίδης. Αποφασίζει για τον επόμενο. Και εγώ θα δώσω με τη σειρά μου συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που φτάσαν μέχρι εδώ. Αποφασίσαμε να μείνει. Ιεροφίλη. Ο Πέτρος. Ευχαριστώ, Ρούλα μου, για τον ωραίο ρόλο που μου έδωσες. Θα μείνει μία. Και η μία δεν είσαι εσύ, Χρήστο. Η μία που θα μείνει είναι η Κέρεν. Παιδιά, αυτά έχει το παιχνίδι, αλλά δεν έχει μόνο το παιχνίδι αυτά των talent shows, έχει και το παιχνίδι της ζωής. Γι' αυτό λοιπόν οφείλετε να τα αντιμετωπίσετε όλα και τις ατυχίες και τις απορρίψεις με πολύ δυναμισμό και με πολύ καλή διάθεση και πρόθεση. Πραγματικά να ξέρετε ότι ο κόσμος σας αγάπησε, σας ξεχώρισε, αλλά έπρεπε να παραμείνουν 10. Εντάξει, δεν σταματάει εδώ η ζωή, ε! Ένα πολύ θερμό... Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ομορφύνατε το stage του Greek Idol με την παρουσία σας. Ένα χειροκρότημα στα παιδιά που αποχωρούν και προσπάθησαν τόσο καιρό. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Λοιπόν, αυτά ήταν βέβαια τα 5 άτομα τα οποία αποχώρησαν το Greek Idol, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η rock εμφάνιση της Ρούλας Κορομιλά, πραγματικά. Και τελικά έβαλε τα μαύρα. Αδυνάτησε πολύ, έγινε ναι, πολύ σεξ. Φορούσε και τα μαυράκια της όμως, εδώ που τα λέμε. Τουλάχιστον την πρώτη εμφάνιση φορούσε μαύρα. Οπότε μετά δεν ξέρω, δεν τα είδα όλα για να είμαι και ειλικρινή. Πάλι μαύρο φορούσε. Ναι, στο τέλος θυμάμαι ότι φορούσε πάλι μαύρο. Οπότε πολύ πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι επέστρεψε πάντως δυναμικά. Ναι, ναι. Αποστράπτωσα βέβαια. Που είχε πει στην εκπομπή της, τη ρωτάνε όλο αυτό το σχόλιο με το πώς θα είσαι ντυμένη, τι θα βάλεις, και είχε πει Κορομιλά, ό,τι θέλω θα βάλω και, καλά, και το σώρουχό μου ανάποδα. Βέβαια, η απαστράπτουσα καλεσμένη του Greek Idol ήταν η Peggy Zina. Πραγματικά, και ήταν η πρώτη φορά που είπε δημόσια ότι είναι έγκυος. Παιδιά, το είχα βάλει πρώτος εγώ αυτό το πράγμα, όταν κρυφά άκουσα τον Γιώργο τον Λύρα να το λέει σε γνωστό επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης. Μιλούσαν στο τηλέφωνο και έλεγε ότι η Πέκη είναι έγκυος. Άντε, να πάνε όλα καλά. Μακάρι. Με το μωράκι της. Μακάρι. Και τελικά σήμερα περιμένα και εμείς, ξέρετε, η Face Κορδά τελικά πεγένισε και... Στο πλατό φαντάζεσαι. Όχι, χαμόσχομα. Αλλά μέσα στη μεγάλη εβδομάδα... Αλλά και ο Λιάγκας στο αρνάκι εκεί το ξέσκησε. Λοιπόν, πάμε να δούμε Πέκη Ζήνα την ανακοίνωση ότι είναι έγκυος και ότι δεν πρόκειται να δουλέψει μέχρι να φυσικά γεννήσει, να γεννήσει. Ναι, και το ήθελα και πολύ. Να και ανησυχώ γιατί σε έχω φέρει από το απόγευμα και σε έχω κουράσει πάρα πολύ και έχω τύψεις και όρθια εδώ και μέσα στους καπνούς και στα τσιγάρα και δεν το θέλω καθόλου. Και έχουμε δεν λίγο... είμαι άρρωστη, έγκυος είμαι. Γιατί τις εγκύους τις αντιμετωπίζουμε με μία, ξέρεις, προστατευτικότητα. Με αντιμετωπίζεις έτσι από τα παρασκήνια. Ναι. Είσαι συνέχεια υπερπροστατευτική από το απόγευμα. Ναι. Εντάξει, επειδή ήσουν πάντα έτσι μαζί μου, δεν μου κάνει εντύπωση. Έχω άγχος, έχω αγωνία.
Λοιπόν, θεωρώ πάρα πολύ γούρικη τη συγκεκριμένη βραδιά, ναι, που είμαι εδώ. Είμαι διπλή. Είσαι διπλή. Μπορώ έτσι να είναι πιάσω. Διπλά και το γούρι. Μπορώ να πιάσω. Μπορώ... Εντάξει, δεν φούσκωσε πολύ, Πέτρο. Λίγο. Και μόλις έκλεισα τον τρίτο, γι' αυτό. Είσαι στον τρίτο. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ συγκινημένη, αλλά πες μου εσύ όμως τώρα. Τι άλλαξε? Λένε ότι οι ορμόνες των γυναικών όταν είναι έγκυος είναι περίεργες, είναι διαφορετικές. Νιώθεις ανησυχία, νιώθεις φόβο, νιώθεις... Τα νιώθεις όλα αυτά, ναι, από λίγο. Mm-hmm. Τα νευράκια έτσι είναι λίγο πιο τεντωμένα. Λίγο πιο μπροστά, ναι. Έχει πάρει, Έλλη, την πιάνω, έχει πάρει, παντού είναι, έχει πάρει. Είναι η μόνη περίοδος στη ζωή μιας γυναίκας, ναι, είναι η πρώτη εμπειρία που θα πω, η Έλλη θα συμφωνήσει μαζί μου, που δεν την νοιάζει και αισθάνεται, όσο περισσότερο παχαίνει, τόσο πιο όμορφη. Τόσο πιο όμορφη, ναι, νιώθει, μα είσαι πολύ όμορφη. Είναι η μόνη στιγμή που δεν αισθάνεται ενοχές για τα κιλά που παίρνει, αισθάνεται τόσο, μόνο χαρά. Τόσο καιρό ακούγαμε έγκυος. Αυτό είχε γίνει ένα σύριο ολόκληρο. Ναι, αυτό ακουγόταν από πριν μείνω. Πριν μείνω. Αλλά επιτέλους αυτή τη φορά ήταν όλοι προφητικοί. Φαντάζομαι τη χαρά του Γιώργου Λύρα. Και την πολύ αγωνία του και το άγχος του. Σε προσέχει, είναι υπερπροστατευτικός. Μη αυτό, μη εκείνο. Υπερπροστατευτικός, έτσι ακριβώς. Ναι. Όλο το μη. Μη, ε. Αλλά εγώ αισθάνομαι πιο καλά και πιο ζωντανή από ποτέ. Δεν θα δουλέψεις και πουθενά. Και νομίζω ότι αυτό περνάει. Όχι, δεν θα δουλέψω. Ναι, η τελευταία μου επαγγελματική εμφάνιση, λοιπόν, είναι εδώ. Είναι στη φίλη μου. Είναι στο Greek Idol. Λοιπόν, ευχόμαστε όλα πολύ καλά να πάνε στην Μπέγκη Ζήνα. Ήδη βρίσκεται στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης και πιστεύω ότι. Και φαινόταν και λίγο. Και κυλίτσα. Φαινόταν η κυλίτσα. Ναι, φαινόταν ότι γενικά έχει βάλει κυλάκια. Άντε, κορίτσια, και σε εμάς τώρα. Μικριάζει, δεν βλέπω. Πολύ μικριάζει, δεν είστε ακόμα. Μικρέ, δεν είμαι. Να περάσουν τα χρόνια. Κάτσε, περίμενε. Πάρα πολύ βιάζεστε. Λοιπόν, και θέλω να τελειώσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο το οποίο το αλλιεύσαμε από το ίντερνετ. Ο πριγκιπικός γάμος στην Αγγλία, ξέρετε τι δίνει και παίρνει συνέχεια. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο στο ίντερνετ, παροδία γάμος μιλάμε, για πολύ χορό, για πάρα πολύ γέλιο. Και θέλω έτσι να τελειώσουμε με αυτό, έτσι να ανέβει και η διάθεσή μας. Πραγματικά, πολύ. Γιατί πέσαμε, ναι, αυτά γιατί τα αφιερώματα τα οποία είχαμε κάνει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω παιδιά που ήταν σήμερα εδώ κοντά μου, έτσι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς, κυρίες και κύριοι, που επιλέξατε εμάς για να περάσετε αυτήν τη μία ώρα. Πιστεύω ότι περάσαμε όμορφα σήμερα και σήμερα, βέβαια, παρόλο που είχαμε αυτά τα αφιερώματα και αυτά είναι μέσα στη ζωή, έτσι. Λοιπόν, ραντεβού αύριο, να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Γεια χαρά.